Μάγκες μου, καλησπέρα σε όλους, καλώς ήρθατε στο σημερινό μας βίντεο όπου θα καλύψουμε μαζί όλες τις τεράστιες αλλαγές από το update 16.40 που είχαμε σήμερα το πρωί. Ήταν έτσι ένα δυνατό update, έφερε πολύ content, έχουμε το νησί του όρο, ένα δωρεάν skin που μπορείτε να πάρετε σήμερα, έχουμε μαζί με αυτόν το τουρνουά του Beast Boy αύριο, καινούρια όπλα και διάφορα άλλα πράγματα. Άρα οπωσδήποτε μείνετε συντονισμένοι, δεν πάτε πουθενά. Κάνετε ένα subscribe στο κανάλι αν είστε καινούργοι, οι παλιοί βεβαιωθείτε ότι έχετε και το καμπανάκι και γραφούλα, ένα like στο βίντεο να γουστάρετε και εννοείται πάντα support the creator MT1993 κάτω παύλα 96 στο shop γιατί στηρίζετε εντελώς δωρεάν και μπαίνετε και σε όλα τα giveaways του καναλιού και αφού βάλετε τον κωδικό μου αφήνετε και epic name κάτω στα comments. Έχουμε πολύ ωραίο item shop σήμερα, το δείχνω έτσι στα γρήγορα. Αν πάρετε και κάτι μην ξεχάσετε να κάνετε ένα story στο Instagram να δω ότι χρησιμοποιείτε το code μου και να σας κάνω 100% repost. Λοιπόν, τώρα πάμε να ξεκινήσουμε με το πρώτο μας θέμα της ημέρας που είναι τα bug fixes και τι άλλαξε στα όπλα. Βλέπετε εδώ μία λίστα με το τι έχει φτιάξει αυτόν το update και θα έλεγα το πιο σημαντικό είναι ότι επιτέλους μπορούμε να ολοκληρώσουμε την αποστολή το Hunt Wildlife στον Battle Royale και επίσης στο Creative ότι έφτιαξαν το πρόβλημα με τα Recent Islands που όταν έπαιζες ένα χάρτη δεν έμπαινε στα Islands που έπαιξες πρόσφατα και έτσι δεν μπορούσες να το βάλεις στα αγαπημένα που ήταν αρκετά ενοχλητικό ειδικά για εμένα που φτιάχνω διάφορα maps, τα δοκιμάζω και όλα αυτά. Τα υπόλοιπα τα βλέπετε στην οθόνη, δεν έχει κάτι άλλο σημαντικό και πάμε να δούμε τι έγινε με το loot pool. Καταρχάς τα bunker chests, τα μεγάλα σεντούκια που έχουν μέσα το πιο σπάνιο loot, πλέον μπορείτε να τα βρείτε 80%, έχουν 80% spawn rate παρά παλιά 60%. Άρα είναι λίγο πιο συχνά το πως κάνουν spawn αυτά τα μεγάλα σεντούκια. Έχουμε έναν καινούριο πιστόλιν εξώτικο όπλο που είναι το Marksman 6 Shooter, το οποίο το πουλάει on Deathfire, ο οποίος βρίσκεται έξω από το Lazy Lake στο γραφείο του, εκεί που είναι το σεριφάδικον και νομίζω το έχει για 500 gold. Βλέπετε εδώ τα στατιστικά, παίρνει medium bullets, έχει reload time 2,1, magazine size 6 σφαίρες και damage κάνει 24. Η αλήθεια λέγεται δεν το έχω δοκιμάσει ο ίδιος, δεν πρόλαβα, απλά σας το δείχνω πως είναι στο game, δοκιμάστε το και πείτε μου κάτω στα comments, αλλά κρίνοντας το ότι τα 6 shooters στο Fortnite δεν ήταν και τόσο σπουδαία στο παρελθόν, έχω λίγο τις αμφιβολίες μου κατά πόσο θα είναι χρήσιμο αυτόν το πιστόλι, παρόλο που είναι exotic. Το μόνο διαφορετικό που έχει από ό,τι φαίνεται αυτόν τον όπλο είναι ότι κάνει critical damage, ότι δηλαδή αυξάνει στον damage ανάλογα με το πώς θα τον πετύχεις ή με την τύχη, δεν είμαι ακριβώς σίγουρος. Όταν το δοκιμάσουμε κι άλλο θα ξέρουμε αν αξίζει να το έχουμε στο loot pool μας. Μετά από ό,τι φαίνεται οι Spire Guardians, αυτοί οι bosses που προσέχουν τα Spires, έχουν ένα δικό τους όπλο που είναι καινούριο, το Mythic Primal Assault Rifle. Και όταν σκοτώσετε αυτά τα bosses, τώρα θα κάνουν drop αυτόν το καινούριο AR. Ίσως με αυτόν τον τρόπο, τώρα που θα δίνουν έναν καλύτερο όπλο, να αξίζει να ασχολούμαστε επιτέλους με αυτά τα bosses, γιατί προς το παρόν δεν έδιναν και τίποτα το ιδιαίτερο, η αλήθεια να λέγεται. Ήταν το Moth Primal που το έβρισκες έτσι κι αλλιώς πολύ εύκολα στο χάρτη ή το έκανες craft. Αυτά ό,τι αφορά το loot pool και τις αλλαγές, δεν έχουμε κάτι άλλο. Και τώρα πάμε να δούμε τι γίνεται στο Creative έτσι τα γρήγορα. Από ό,τι φαίνεται ξεκινούν οι καλοκαιρινές αλλαγές για το Creative και λέει ότι πρόσθεσαν tam boats, δηλαδή τις βάρκες, τα fishing zones, άρα μπορούμε να βάλουμε τώρα τοποθεσίες που μπορείς να ψαρέψεις όπως τον Battle Royale και επίσης έχουμε και το ολοκένουργιο surfboard που είναι η σανίδα του surf. Αλλά από όλα αυτά που το έψαξα λίγο ο ίδιος, το μόνο που υπάρχει αυτή τη στιγμή in-game είναι το fishing zone, δηλαδή να μπορείτε να βάλετε ψάρια να ψαρεύετε. Τα υπόλοιπα πιστεύω θα μπούμε κάποιο hotfix ή πιο αργά το απόγευμα ή λογικά την Πέμπτη που κάνουν αυτά τα μικρά updates. Αυτά ό,τι αφορά το Creative δεν έχουμε κάτι άλλο σημαντικό και τώρα πάμε να δούμε τι γίνεται με το τουρνουά του Beast Boy και γενικά τι γίνεται με το Teen Titans Crossover. Από χθες το βράδυ η Epic Games ξεκίνησε να μας τιζάρει ότι έρχεται ο Beast Boy στο χάρτη μας, έδειχνε τη Raven να σκαρφαλώνει το The Spire για μια αποστολή και από ό,τι φαίνεται λέει δεν τα καταφέρνει ίδια και χρειάζεται βοήθεια και θα φωνάξει το φίλον της τον Beast Boy που για όσους δεν ξέρουν ποιος είναι, είναι ένας ήρωας της DC στους Teen Titans ο οποίος η δύναμή του είναι να μεταμορφώνεται σε διάφορα ζώα.
και είναι ένας αρκετά ωραίος ήρωας αγαπητός στον κόσμο και βλέπετε εδώ και πώς θα είναι το skin. Έχει δύο styles σαν κανονικός άνθρωπος σε εισαγωγικά και έχει και inbuilt emote που τον αλλάζει σε γορίλλαν. Έχει και ένα pickaxe στο set και τον backbling του όπως τα βλέπετε εδώ. Το θετικό είναι ότι Epic Games οργανώνει και αύριο το βράδυ έναν τουρνουά για το skin όπου θα μπορούμε να το κερδίσουμε δωρεάν. Θα είναι 7 με 10 το βράδυ και είναι duos, άρα θα χρειαστείτε ένα συμπαίχτη. Όπως πάντα με όλα τα τουρνουά, Tooth Factor Authentication στο λογαριασμό σας, Boogie Down δηλαδή, και βλέπετε εδώ ποιοι κερδίζουν το skin, είναι η top 2625 στην Ευρώπη και αν πάρετε 8 πόντους παίρνετε το loading screen. Στις υπόλοιπες χώρες τα βλέπετε εδώ ποιοι είναι οι νικητές αν σκοπεύετε να παίξετε NA East ή NA West και βλέπετε και λίγο πώς είναι τα placement, το scoring system δηλαδή. 42 πόντους στο Victory Royale, 36 πόντους η δεύτερη, 32 η τρίτη θέση και πάει λέγοντας 45 μέχρι 50 placement ένας πόντος. Επίσης ένα βαθμό δίνει και το elimination. Άρα έναν πολύ ενδιαφέρον τουρνουά για αύριο, θα το streamάρουμε εννοείται. Συντονιστείτε 7-10 μάγκες μου, σας περιμένω όλους μέσα. Και τέλος, η Epic είπε κιόλας ότι το skin θα κυκλοφορήσει στις 13 του Μάη στο Item Shop, άρα όσοι δεν καταφέρετε να το κερδίσετε αύριο και θέλετε να το πάρετε, θα έχετε την ευκαιρία να το αγοράσετε με V-Bucks στο shop την επόμενη μέρα. Πάμε τώρα να δούμε το ολοκένουργιο Daybreak Limited Time Mode που έγινε leaked, που από ό,τι φαίνεται, τουλάχιστον κρίνοντας από το τι βρέθηκε μέχρι στιγμής, θα είναι το μεγαλύτερο και πιο τρελό limited time mode που είχαμε μέχρι στιγμής στο Fortnite. Και έχουμε εδώ την περιγραφή του που λέει ότι ξυπνάμε πάνω στην παραλία χωρίς όπλα και χωρίς μνήμη και πρέπει γρήγορα να βρούμε οπλισμό έτσι ώστε να ετοιμαστούμε πριν τη νύχτα που το νησί θα γεμίσει με τέρατα και άλλου είδους αντιπάλους που θέλουν να μας κυνηγήσουν. Επίσης, πρέπει να προσέχουμε για άλλους παίχτες που βρίσκονται στο νησί, στην ίδια κατάσταση με εμάς, και αυτοί θα είναι βοηθοί μας, δηλαδή είναι PvE το mode, δεν είναι PvP, πρέπει να συνεργαστούμε με τους άλλους και πρέπει ταυτόχρονα να βρούμε κομμάτια για έναν ελικόπτερο, το οποίο πρέπει να φτιάξουμε έτσι ώστε να μπορούμε να ξεφύγουμε από το νησί. Άρα βλέπετε πολύ ενδιαφέρον LTM με αποστολή όπου έχουμε σκοπό να ξεφύγουμε από το νησί πριν μας φάνε ζωντανούς τα τέρατα που θα έχει εδώ στο χάρτη. Εκτός από αυτόν, εδώ μας επιβεβαιώνουν και οι leakers ότι θα έχει έναν καινούριο όπλο, το οποίο είναι το Locator Flare, θα δείχνει που έχει άλλους παίχτες για να μας βοηθάνε. Μαζί με αυτόν επιστρέφουν από ό,τι φαίνεται και τα φαντάσματα και οι Marauders, γιατί λέει ο Fire Monkey θα έχει Daybreak Marauders, λύκους και φαντάσματα σαν αντιπάλους και βλέπετε εδώ και τα assets των φαντασμάτων και επίσης θα έχουμε και καινούριους NPCs που θα μας δίνουν αποστολές αλλά και όπλα που είναι η Grim Fable και ο Rust Lord. Μαζί έχουμε και όλα τα κομμάτια από το ελικόπτερο τα οποία θα πρέπει να βάλουμε πάνω για να το φτιάξουμε, τα βρήκε εδώ ο Vast Blast. Και τέλος έχουμε και το πιο σημαντικό από όλα θα έλεγα, που είναι η δωρεάν ανταμοιβή για αυτόν το mode. Αν καταφέρουμε να το κερδίσουμε, παίρνουμε το loading screen που βλέπετε εδώ και την ομπρέλα που είναι exclusive για αυτόν το limited time mode. Άρα έχουμε σκοπό να το παίξουμε και να το κερδίσουμε γιατί παίρνουμε και δωρεάν πράγματα. Πολύ ενδιαφέρον LTM και είμαι πολύ περίεργος να δω πώς θα το κάνουν όταν μπει. Λογικά την Πέμπτη θα έρθει αυτό με το hotfix. Μετά πάμε να δούμε την πιο σημαντική μας αλλαγή στο χάρτη με το σημερινό update και είναι το νησί του όρου ή καλύτερα να έλεγα της γυναίκας του όρου, της Ορέλιας. Από χθες το βράδυ η Epic teaser αυτόν το skin στο Twitter της, είδαμε αυτόν το teaser που σας δείχνω εδώ και από ό,τι φαίνεται σήμερα έχουμε τα Ancient Ruins στο νησί του όρου, το οποίο βρίσκεται κάτω από το Flash Factory και μαζί έχουμε και την Ορέλια σαν NPC. Και η Ορέλια έχει αποστολή κιόλας για δωρεάν skin που μπορείτε να ολοκληρώσετε, το style της Lara Croft των χρυσών. Και εδώ το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να πάτε στην καινούργια περιοχή εδώ στο Ancient Ruins φορώντας τη Lara Croft από τον Battle Pass και να πάρετε το scar το οποίο βρίσκεται πάνω σε αυτόν τον βωμό πίσω από το NPC των bot. Προσέχετε όμως, αν πάρετε το scar η Ορέλια γίνεται hostile, δηλαδή γίνεται εχθρός σας και θα σας πολεμήσει.
Επίσης, αν πάτε στην Ορέλια και της μιλήσετε, μπορεί να της δίνετε πράγματα σαν προσφορές για tribute δηλαδή. Δεν ξέρω όμως ακριβώς τι κάνει, δεν σας πολεμάει αν της δώσετε πράγματα, δεν το έχω δοκιμάσει. Αν είναι, πείτε μου κάτω στα comments όσοι έχετε βρει τι ακριβώς κάνει αυτό το tribute. Αυτά ό,τι αφορά το καινούριο νησί του Όρο κάτω από το Flash Factory και την αποστολή για το δωρεάν skin της Lara Croft. Και τώρα πάμε να κλείσουμε το βιντεάκι μας με όλα τα leaked skins και bundles που έχουν βρεθεί στο update 16.40. Καταρχάς έχουμε 4 ολοκαινούρια locker bundles από διάφορους creators αλλά και αθλητές, τα βλέπετε εδώ στην οθόνη έναν έναν. Και μετά, μάγκες μου, πάμε να δούμε 2 καινούρια packs που έχουν βρεθεί στο Fortnite, που είναι το πρώτο με τη Μέδουσα, από ό,τι φαίνεται, αυτόν το skin, που είναι challenge pack. Δίνει 1500 βίμπαξ αν κάνουμε κάποιες αποστολές και το πιο πιθανό θα κοστίζει γύρω στα 12 ευρώ. Είναι όπως τον Assassin Bundle αυτόν. Και μαζί έχουμε και ένα καινούριο starter pack, το Next Gen Starter Pack, που είναι η μαύρη Ruby. Δεν ξέρω αυτό το starter pack αν θα είναι μόνο για PlayStation 5 και το καινούριο το Xbox ή αν θα βγει για όλους. Μόλις έχουμε περισσότερα σας ενημερώνω. Πάντως είναι καινούριο 4€ pack. Και μετά πάμε να δούμε όλα τα leaked skins μας που έχουμε από το update 16.40. Βλέπετε εδώ μια ματιά στην Ορέλια που είναι και το NPC στο χάρτη, εννοείται θα έρθει στο item shop αυτό το skin. Μαζί έχουμε την Εθέρια που είναι αυτόν τον Dark Elf skin, πάρα πολύ ωραίο skin, το αγαπημένο μου που είναι leak, θα το αγορώσω σίγουρα για 1200 V-Bucks. Έχουμε μαζί και τη Rainbow Racer που περίμενα ότι θα ήταν style, αλήθεια λέγεται, για κάποιον από τα skins που έχουμε ήδη στο Fortnite, αλλά είναι ξεχωριστό skin για 800. Έχουμε αυτόν τον πρωτόγονο, τον Da, που είναι αρκετά ωραίο skin, είναι έτσι σφίχτης. Και μαζί το Marius που είναι έτσι πιο κλασικό Fortnite skin. Μαζί με όλα αυτά είναι leaked και έναν NBA emote που κάνει έτσι διάφορες τρίπλες με μια μπάλα του μπάσκετ και από ό,τι φαίνεται σύντομα θα είναι leaked και οι παίχτες του NBA σαν skins. Υπάρχει ένα μεγάλο file το οποίο είναι 100 MB το οποίο έχει μέσα όλα αυτά τα skins. Λογικά θα είναι παρόμοια κατάσταση με τους παίχτες του NFL όπου θα μπορείς να διαλέξεις τον μπλουζάκι, μια ομάδα να υποστηρίξεις και των αριθμών. Άρα περιμένετε ότι αύριο μεθαύριο θα τα έχουμε και αυτά. Ό,τι αφορά το update 16.40 είστε πλήρης ενημερωμένοι τώρα. Έχουμε και άλλα leaks για κάποια storyline πράγματα, έχουμε και άλλα leaks για τον Batman event και όλα αυτά. Άρα μείνετε συντονισμένοι για αύριο. Μην ξεχάσετε να κάνετε και μια δυνατή εγγραφούλα στο κανάλι, να μου ρίξετε και ένα like στο βίντεο και εννοείται πάντα το πιο σημαντικό απ' όλα, support the creator MT1993 κάτω παύλα 96 στο shop για να στηρίζετε δωρεάν και να μπαίνετε στα giveaways. Μάγκες μου, καλή συνέχεια σε όλους, να είστε πάντα καλά και εμείς θα τα πούμε αύριο με στριμάκια και καινούργια βίντεο σου.